Ο κύριος Σίμος Αναστασόπουλος, από πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Μιλητηρίου, ο κύριος Μάριος Κυριάκου και KPMG, θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για τη μέχρι στιγμής εμπειρία σας από το Delphi Economic Forum. Πάμε αλφαβητικά, κύριε Αναστασόπουλε. Νομίζω είναι μια εξαιρετική εμπειρία, ένας καινούριος θεσμός, κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό και είναι ιδιαίτερη τιμή για το επιμελητήριο το οποίο εκπροσωπώ, αλλά και για μένα, να βρίσκομαι εδώ στην πρώτη, αν θέλετε, αυτή συνεδρία του Delphi Economic Forum. Είναι και το μέρος το οποίο βεβαίως εμπνέει και δημιουργεί και τις συνθήκες και το περιβάλλον για να πράγματι να εξελιχθεί σε θεσμό το συγκεκριμένο συνέδριο, αλλά είναι και ο μεγάλος αριθμός αλλά και η ποιότητα των ομιλητών τέτοια που διατηρεί το ενδιαφέρον και τις δύο μέρες που παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Τα θέματα είναι και μεγάλα και ποικίλα, έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για την εσωτερική σκηνή αλλά και για την εξωτερική. Νομίζω η φωνή της Ελλάδας ακούγεται και όπως και η εικόνα της Ελλάδας βελτιώνεται μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο. Κύριε Κυριάκου. Τα έχει πει όλα ο κύριος Αναστασόπουλος, οπότε δεν ξέρω τι άλλο να πω, αλλά θα πω. Νομίζω ότι ιδιαίτερα το περιβάλλον είναι εντυπωσιακό με την έννοια των δελφών που χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό πόσοι άνθρωποι, σημαντικοί άνθρωποι, έχουν πάρει το χρόνο και τον κόπο για να ανέβουν για αυτό το συνέδριο που από μόνο του το κάνει μια επιτυχία και η ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον και θα προσθέσει σε αυτό που έγινε τώρα για να γίνει πραγματικά ένας θεσμός για την Ελλάδα που τόσο ανάγκη το έχουμε. Ωραία, τώρα επειδή είστε και οι δύο άνθρωποι της αγοράς, εκπροσωπείτε επιχειρήσεις, έχετε εικόνα επιχειρήσεων που είναι πελάτες σας. Θέλω λίγο να δούμε, να μην δούμε εντάξει, τι συμβαίνει τώρα, το ξέρουμε. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο ποιο είναι το perspective για την επόμενη πενταετία, για το 2020 έως 2025. Τι είναι αυτό που βλέπετε, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το πού θα πάνε τα πράγματα και πώς μπορεί να γίνει αυτό το οποίο βλέπετε ή εκτιμάτε ή θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει. Και μια κουβέντα ελεύθερη μεταξύ σας. Εδώ μπήκαμε τώρα κατευθείαν στα δύσκολα. Γιατί ενώ τώρα η κουβέντα μας πράγματι ήταν πολύ καλή και απολαμβάνουμε ένα ωραίο περιβάλλον και ωραίες συζητήσεις, από την άλλη μεριά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή πραγματικότητα που έχει να κάνει με μια διέξοδη πορεία της οικονομίας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα είμαστε σε πολύ δύσκολη στιγμή. Φτάνουμε να εξαρτώμαστε πάλι από το πόσο γρήγορα θα κρίσει μια αξιολόγηση. Και αυτό είναι νομίζω και το βασικότερο σημείο σήμερα για ό,τι μπορεί κανένας να προβλέψει για το άμεσο μέλλον. Πολλά θα θέλαμε να δούμε να γίνονται. Και το επιμελητήριο, μέλη του οποίου είμαστε και οι δύο, πέραν το ότι είμαστε και οι δύο στην πραγματική οικονομία, εργάζεται πάρα πολύ για να ενισχύσει την ιδέα να περάσει και να αλλάξει νοοτροπία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Για να οδηγηθούμε κάποια στιγμή σε ανάπτυξη. Εμείς βλέπουμε ότι σαν μοναδική λύση για το μέλλον της Ελλάδας είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε το περιβάλλον ώστε να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις είναι η προαπέτηση, το προαπαιτούμενο, η προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα, που βεβαίως είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε νέες θέσεις εργασίας και κάποιο μέλλον εδώ. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι η ερώτηση πρέπει να την απαντήσουμε σε δύο μέρη. Το ένα είναι τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό δύσκολο περιβάλλον για τις επενδύσεις. Δεν είναι κανείς σίγουρος αν πράγματι η Ελλάδα σήμερα θέλει επενδύσεις. Ξέρω ότι πολλοί λένε για επενδύσεις, αλλά οι πράξεις έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα και συνεπώς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε εάν θέλουμε επενδύσεις, να το πούμε, να το βροντοφωνάξουμε και το δεύτερο να κάνουμε όλα τα βήματα που χρειάζονται για να ενδυναμώσουμε ή να υποστηρίξουμε αυτή τη θέση. Χωρίς αυτό νομίζω θα χάνουμε το χρόνο μας. Ο κάθε επενδυτής περιμένει να βρει ένα περιβάλλον στο οποίο θα είναι ευπρόσδεκτος. Είτε Έλληνας είναι αυτός είτε ξένος. Δεν πρόκειται να πάει σε ένα περιβάλλον που έχει αβεβαιότητα, που δεν τον θέλουν για να επενδύσει. Να μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα, τα ελληνικά και τα ξένα, είναι διεθνή, μπορούν να πάνε οπουδήποτε και θα πάνε εκεί που μπορούν να επενδυθούν με λιγότερο κόπο, με λιγότερη προσπάθεια και θα έχουν και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει λόγος να επενδύσει κάποιος κάπου αλλού. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι
όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, με την οικονομική κατάσταση που έχει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί το δημόσιο σε επενδύσεις. Και οι επενδύσεις και κατ' επέκταση η ανάπτυξη έρχεται είτε από δημόσιες επενδύσεις είτε από ιδιωτικές επενδύσεις. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς άλλος που κάνει επενδύσεις. Εφόσον το δημόσιο σήμερα δεν έχει τα χρήματα ή τους πόρους για να κάνει επενδύσεις, σημαίνει θα πρέπει να περιμένουμε από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα η λογική λέει πρέπει να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα να προχωρήσει, να κάνει τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε θέματα όπως η ανεργία, όπως το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και να όλοι να νιώσουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που προχωράει μπροστά. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αλλάξει η σημερινή φιλοσοφία, η σημερινή αίσθηση ότι είμαστε σε ένα κλίμα αβεβαιότητας και αυτό πρέπει να αλλάξει, να γίνει ένα κλίμα βεβαιότητας, ένα κλίμα το οποίο να είναι θετικό για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το κράτος, παρόλο που δεν έχει χρήματα, μπορεί να κάνει το εξής. Μπορεί να νομοθετήσει για να βοηθήσει τις επενδύσεις. Μπορεί να νομοθετήσει τα λεγόμενα ΣΔΙ, που είναι η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, έστω και αν δεν έχει χρήματα, μπορεί να βρει κάποια επενδυτικές ευκαιρίες, όπου το κράτος θα πει δίνω το δικαίωμα στους ιδιώτες να επενδύσουν για 5, 10, 20, 30 χρόνια και στο τέλος το αποτέλεσμα της επένδυσης να έρθει στην ιδιοκτησία του κράτους. Αυτό γίνεται και νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ικανοποιήσει και την επιθυμία του κράτους να κάνει κάτι το ίδιο, αλλά με ιδιωτικά κεφάλαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.